Ναι, τα δύο πρώτα που θέλω να επισημάνω είναι καταρχά να πούμε για το νομοσχέδιο. Και είναι σημαντικό ότι ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει δικαιώματα σε συμπολίτε μα. Ε, είμαστε η 16η χώρα στην Ευρώπη που, που ψηφίζει ένα τέτοιο νομοθέτημα. Αφορά ισότητα στον πολιτικό γάμο και προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Πλέον δεν έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων, δύο κατηγοριών. Και Πριν μπούμε στι πολιτικέ επιμέρου προεκτάσει. Να πούμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ζήσαμε σε μια κοινωνία και όσοι είναι και μεγαλύτεροι από εμά το ζήσανε και πιο έντονα. Ε, όπου πολλοί άνθρωποι μα ντρέπονταν μόνο και μόνο γιατί είχαν ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. Μεγαλώσαμε και σε σχολεία, ε, όπου ήταν πολύ σκληρά και τα παιδιά. Και όλοι μα, πολλέ φορέ μπορεί να υπήρξαμε άδικοι. Υπήρχαν άνθρωποι που κρύφτηκαν. Το, άνθρωποι, Μιμπίλα, ε, 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 Μιμπίλα, πολιτικά, ακριβώς, το είπε ο κύριο Μιμπίλα. Συγγνώμη σα διακόπτω τώρα. Ήταν πολύ συγκινητικό τρόπο πολιτικά, είμαστε πολύ μακριά. Καλά, ανθρώπινο όμω. Ναι. Αλλά πραγματικά ναι. σα το λέω, αυτό λέω. Ε, ήταν όπω το είπα. Και πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, αξίζει να σταθούμε σε αυτού του ανθρώπου, σε εκείνου οι οποίοι μπορεί να μην πρόλαβαν να το δουν αυτό, σε κάποια παιδιά τα οποία αγχώθηκαν να θα πάνε σε ίδρυμα. Και να πω και επειδή προέρχομαι από μια παραδοσιακή οικογένεια και προσπαθώ να έχω και μια παραδοσιακή οικογένεια εδώ και κάποιε μέρε μάλιστα με το παιδάκι μα, πιστέψτε με πραγματικά θα το δούμε στην πράξη, θα ενισχυθεί. Η παραδοσιακή οικογένεια, όχι από αυτό το νομοσχέδιο, αυτό αφορά Κάποιου συγκεκριμένου συμπολίτε μα, από όλε τι παρεμβάσει που ήδη γίνονται και θα γίνουν, να μην ανησυχεί κανένας συμπολίτε μα. Είμαι κι εγώ από μικρό στη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι τι ανησυχίε. Δεν υπάρχει κανένα φόβο. σα-ίσα -ίσα. τα παιδιά θέλουν αγάπη. Αυτό το νομοσχέδιο φέρνει κανόνε. Και εμά ήταν, είναι και παραμένει πρώτη στο καθήκον η προάσπιση τη οικογένεια, του πατέρα, τη μητέρα και των παιδιών.